Σε εξέλιξη η ελαιοκομική περίοδος σε όλη την Κρήτη, με τους ρυθμούς της συγκομιδής να ανεβαίνουν και τα ελαιοτριβία να αλέθουν χωρίς σταματημό. Το επιπλέον κέρδος σε χρόνο και χρήμα, αλλά και η προστασία της ποιότητας του λαδιού είναι ζητούμενα στα ελαιοργεία Αλμπαντάκη που εισήγαγαν στην Κρήτη τον κοινό σωρό, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής των παραγωγών μετά από μια κοπιαστική μέρα και με πολλές ακόμα να ακολουθούν. Είμαστε εδώ στο κοινό σωρό Γαζίου, ο οποίος είναι ο πρώτος σε σειρά κοινός σωρός που δημιουργήσαμε. Ο δεύτερος είναι στον Κρουσόνα. Είναι μια γρήγορη διαδικασία, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις ώρες στα λεωργεία. Και είναι και πολύ ικανοποιητική η τιμή. Πολύ πιο απλή, πιο γρήγορη, πιο αποδοτική, πιο οικονομική. Τα πάντα. Δεν υπάρχει καλύτερο για μένα. Το λεωργείο ξεπεδεύει πιο γρήγορα εδώ. Αφού ο ελαιόκαρπος έχει αποφυλωθεί, προωθείται στο σύστημα ζυγίσματος και ο μηχανικός δειγματολήπτης συλλέγει το δείγμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ελαιοπεριεκτικότητας. Σπάει το δείγμα σε ένα πολτό, ο οποίος πολτός τοποθετείται μέσα σε ένα ειδικό σκεύος και μέσα σε πραγματικά ένα λεπτό έχει βγει το αποτέλεσμα. Έφερα το δείγμα και περιμένω να πάρω την απάντηση πόσο πήγε ο συντελεστής της ελιάς η οποία έφερα. Έχουμε δώσει τον καρπό και περιμένουμε τώρα να μας δώσουν το χαρτί για τον κόπο μας. Παρέχουμε ένα έξτρα μπόνους λόγω του ότι το ελαιόλαδο από το κοινό σωρό είναι πιο ποιοτικό από την μεμονωμένη άλεση. Συν 15 λεπτά στην τιμή που έχουμε στα ελαιοτριβία μας. Τα ωφέλη του κοινού σωρού σε σχέση με τη μεμονωμένη άλεση είναι πολλά. Παράλληλα του δίνουμε ένα εκπληκτικό δικαίωμα 6% σε σχέση με τα 8 που αλέθουμε στα ελαιοτριβία μας, λόγω του ότι έχουμε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, επειδή όπως βλέπετε η εργασία είναι γρήγορη και οι ελιές αλέθονται στο ελαιοτριβείο το βράδυ με λιγότερο εργατικό προσωπικό. Παρέχουμε και τη δυνατότητα σε 15 μόλις λεπτά από το λιόφυτο να είναι στην τράπεζα και να έχει πληρωθεί. Πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με άλλα λεουργία που κρατάνε πολύ περισσότερο. Με το συν 15 στην τιμή, με το μείον 6 στην κάρτα, έχει μια διαφορά. Προκύπτει μια διαφορά. Η κοινή άλεση ελαιοκάρπου είναι πρακτική που εφαρμόζεται με επιτυχία σε ελαιοπαραγωγικές χώρες όπως η Ισπανία και η Τινησία, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.